Στην Καβάλα βρέθηκε για να τιμήσει την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας που οργανώνει η Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας Καβάλας, η Τομεάρχης Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, Νίκη Κεραμέως. Πριν από τη σχετική εκδήλωση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη Θόδωρο Μαρκόπουλο, καθώς και με τον πρόεδρο και τα μέλη της συγκλήτου στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα ορίσουμε σήμερα την εκπρόσωπο των μορφωτικών υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Κεραμέως, η οποία έρχεται στο ίδρυμά μας. Προφανώς για να ενημερωθεί για τα προβλήματα που υπάρχουν, να μας πει τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για την ανώτατη εκπαίδευση. Νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό. Είναι 2-3 τα ενδεικτικά ζητήματα, αλλά πρώτα απ' όλα είναι η χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων, για την οποία θα έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία ευθύνεται λιγότερο απ' όλα, διότι άφησε μια χρηματοδότηση στο Ίδρυμα 7,5 εκατομμύρια, η οποία έχει πάει σήμερα στο 1 εκατομμύριο. Άρα έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα εδώ. Μεγάλη χαρά που είμαι σήμερα με τον πρόεδρο και με το προσωπικό και επιστημονικό, φαντάζομαι, και διοικητικό του Ιδρύματος. Όπως είπα και προηγουμένως, πρώτος σταθμός στην Καβάλα είναι το ΤΕΙ και αυτό έχει ένα συμβολισμό. Ήθελα να έρθω η ίδια να δω αυτό το ίδρυμα, για το οποίο έχω ακούσει τόσα πολλά και για την πολύ έντονη δραστηριότητά του. Θα ακούσω με μεγάλο ενδιαφέρον τα θέματα που θα μου θίξει και ο πρόεδρος και οι άλλοι εκπρόσωποι του Ιδρύματος και φυσικά θα τοποθετηθώ και εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας γενικότερα για τις θέσεις μας όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση.